Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν το Κίεβο. Από τους βομβαρδισμούς έχουν προκληθεί ανυπολόγιστες υλικές ζημιές. Την ίδια ώρα η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της σε ολόκληρη την Ουκρανική επικράτεια. Από τα χτυπήματα έχουν καταστραφεί αρκετές υποδομές. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι μονάδες αεράμυνας της χώρας αναχέτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τουλάχιστον 30 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από τις περιοχές Βορονές και Μπέλγκοροντ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα απαντήσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μεγάλου βεληνικούς. Η Μόσχα θα απαντήσει αν επιτραπεί στην Ουκρανία να πλήξει το ρωσικό έδαφος με μεγάλου βεληνικούς δυτικά όπλα. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάνδρ Λουκασένκο και ο άλτερ έκο του Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Γενικό Γραμματέα του Αντώνιο Κουτέρες. Μια κίνηση με νόημα. С прекрасной особенностью генерального секретаря. Я наблюдаю уже не первого генерального секретаря за свою политическую жизнь. Νέα τροπή παίρνει το ΣΥΡΙΑ σχετικά με τη διαφαινόμενη αποστολή Βορειοκορεατών στρατιωτών στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Η Βόρεια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε κίνηση να στείλει στρατιώτες για να βοηθήσουν τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία θα ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει ότι κάτι τέτοιο όντως έχει πραγματοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Μόσχα περνά στην αντεπίθεση προειδοποιώντας την Νότια Κορέα να μην τολμήσει να πάρει θέση υπέρ του Κιέβου στέλνοντας όπλα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του φαίνεται πρόθυμος για την εξέβρεση λύσης στον πόλεμο με τη Ρωσία.